περιστατικά νεανικής βίας. Στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, μετά από σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε μαθητές σε σχολικό πρωτάθλημα, ο Δήμαρχος αποφάσισε να διακόψει την διεξαγωγή τους. Σήμερα, μάλιστα, είχαμε και την πρώτη σύλληψη για το θέμα ενός 17χρονου από την Αλβανία, ο οποίος κατηγορείται ότι μαζί με άλλους συνεργούς του επιτέθηκαν κρατώντας ξύλινα αντικείμενα, όπως ρόπαλα, εναντίον τριών ανηλίκων που βρίσκονταν στις κερκίδες. Για το θέμα θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Πηλαίας Χορτιάτη, τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτετζίδη. Κύριε Καϊτετζίδη, καλό σας μεσημέρι. Ήσασταν εσείς που ανακαλέσατε την άδεια παραχώρησης του γηπέδου. Γιατί προχωρήσατε σε αυτή την απόφαση? Να διευκρινίσουμε ότι γίνονταν το σχολικό πρωτάθλημα Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Μόνο σε όλα τα σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος μας ευγενικά ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και παραχώρησε το γήπεδο. Η ευθύνη των αγώνων γίνονταν από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενώ λοιπόν περιμέναμε να γίνει μια γιορτή πραγματικά του αθλητισμού, μικρά παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο και να χαίρονται το παιχνίδι, από την πρώτη στιγμή οι συνεργάτες μου με ενημέρωσαν ότι υπήρχαν οργανωμένες ομάδες φιλάθλων, να το πω σε εισαγωγικά, οπαδών, με πυρσούς, βαρελότα, δυναμητάκια, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι αρνητικό βλέπουμε στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της πατρίδας μας, να δημιουργούν μια τέτοια εικόνα στο γήπεδο. Τι ηλικίες ήταν τα παιδιά που αγωνίζονταν? 15χρονα παιδιά του γυμνασίου, δηλαδή πραγματικά λυπάμαι σαν γονιός γι' αυτό που πληροφορήθηκα. Θα σας πω επίσης ότι υπήρξε ένα επεισόδιο την Παρασκευή σημαντικό, όπου ένας ανήλικος επιτέθηκε σε καθηγητή, παρακαλώ, στο κέντρο του γηπέδου και τον τραυμάτισε με γροθιές. Και τον τραυμάτισε και υπήρξε δεύτερο επεισόδιο τη Δευτέρα σε αγώνα μεταξύ δύο σχολείων, όπου άλλοι φιλαθλοί, άλλα νεαρά παιδιά, συνεπλάξαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Παρενέβη η Δημοτική Αστυνομία, Δήμαρχε? Όχι, όχι. Η Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί πώς να παρεμβαίνει σε αυτά. Πώς σταμάτησε το περιστατικό? Κλήθηκε η Ελληνική Αστυνομία και φυσικά μόλις ενημερώθηκα, και επειδή ο Δήμος δεν μπορεί να μένει απαθής σε τέτοια περιστατικά, ναι, τρισάθλια, διέκοψα, ανακάλυψα την άδεια παραχώρηση των γηπέδων και διακόπησε οι αγώνες, κάτι για το οποίο ήταν απόλυτα σύμφωνη και η εκπαίδευση. Είναι πραγματικά. Εγώ τώρα να ρωτήσω, είχατε κάποια όχληση από το Υπουργείο Παιδείας? Σας ενόχλησε κάποιος να σας ρωτήσει τι έγινε, γιατί σταμάτησε το σχολικό πρωτάθλημα? Γιατί αυτό δεν άπτεται του Δήμου σας, άπτεται του Υπουργείου. Του Υπουργείου Παιδείας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σωστά. Εμείς δώσαμε επαρκείς εξηγήσεις με την ανακοίνωσή μας γιατί το διακόψαμε. Ναι, το κατάλαβα. Ακριβώς γιατί σεβόμαστε τα παιδιά και τις οικογένειές τους και γιατί ζητούσαμε και ζητάμε να διασφαλιστούν συνθήκες ομαλής διεξαγωγής των αγώνων. Εμείς δεν μπορούμε να στέλνουμε 15χρονα παιδιά να είναι υποψήφια για τα νοσοκομεία ή να τραυματίζονται με συμπλοκές. Πάντως, ξέρετε, όχι σαν δήμαρχος, αλλά σαν γονιός, πραγματικά στεναχωριέμαι. Θα συνεχιστεί είναι τώρα το πρωτάθλημα ή διακόπη για φέτος? Τελείωσε. Δεν έχω ενημέρωση ακόμη. Προς το παρόν, αγώνες δεν γίνονται. Αν διασφαλιστεί ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, ευχαρίστως θα παραχωρήσουμε εκ νέου το γήπεδο. Χαρά μας είναι να φιλοξενούμε παιδιά. Ωραία. Αλλά να συμμετέχουμε και εμείς στη γιορτή του αθλητισμού και όχι σε περιστατικά βίας και οπαδικής. Οπαδικών βιωτήτων στα γήπεδα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ιγνάτιος Καϊτετζίδης.